Πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Παπά. Είναι πρώην υπουργός, βουλευτής και τομιάρχης οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Παρουσιάσατε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στο Ζάπιο το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι νούμερο 2». Παρουσιάσατε λοιπόν το πρόγραμμά σας. Εκεί το κοστολογείτε σε 13,4 δις και λέτε μάλιστα ότι είναι περισσότερα σε σχέση με το πρόγραμμα της κυβέρνησης 5 δις. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει δαπάνες άμεσες στα 8 δις. Το δικό μας πρόγραμμα είναι στα 13,4 και αυτή είναι η διαφορά. 8 δις λέτε, κύριε Παπά, 24 κάνουμε, λέει. Προσέξτε, ναι, 24 δεν υπάρχουν ούτε αν είσαι μαζί ο μάγος Χουντίνη. Μαζί με τη μόχλευση, ρευστότητα, δάνεια. Μία χάρη μόνο, επειδή ακούω τη φωνή μου δύο φορές, αν μπορεί κάτι να γίνει με τον ήχο. Θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα τα 24 δις δεν υπάρχουν. Έγινε και μία ανάλυση σήμερα στην παρουσίαση από τον Ευκλήδη Τζακαλό, ο οποίος ακριβώς τεκμηρίωσε ότι αυτά τα νούμερα απλώς κάνουν υποθέσεις εργασίας για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται και τη συνολική επίδραση στην οικονομία, άρα αθροίζονται μελλοντικά εισοδήματα τα οποία θα δημιουργηθούν εάν και εφόσον εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή υποτίθεται ότι θα ήταν 2 δις, είναι 500 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και έχουν κάνει το αίτημα να την πάρουν μόνο 50.000 επιχειρήσεις. Άρα, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε για τα μέτρα άμεσης δημοσιονομικής παρέμβασης. Εσείς λέτε 8,5 είναι της κυβέρνησης, 13,4 τα δικά σας. Πού θα βρεθούν, υπάρχουν? Έχουμε κάνει, όπως κάναμε και στο «Μένουμε όρθιοι 1», μία πάρα πολύ λεπτομερή καταγραφή των διαθέσιμων πόρων. Οι διαθέσιμοι πόροι λοιπόν είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι από διάφορες πηγές, οι οποίοι για να αξιοποιηθούν βεβαίως χρειάζονται και μία διοικητική επάρκεια, την οποία περιμένουμε να δούμε, και βεβαίως το ελληνικό πλεονέκτημα που λέγεται μαξιλάρι της κυβέρνησης Τσίπρα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είχατε μία κουβέντα για την εστίαση. Έχουμε κάνει πάνω από 30 τηλεδιασκέψεις με τοπικούς εμπορικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα και επαγγελματικά επιμελητήρια. Οι άνθρωποι μας εξηγούν ότι τώρα ανοίγουν και έχουν συσσωρεύσει υποχρεώσεις και χρέη. Και εμείς λέμε το εξής απλό: αναεργαζόμενο, μία άμεση ενίσχυση 2.000 ευρώ. Είναι ένας απλός και διάφανος κανόνας και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν υποχρεώσεις οι οποίες έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Ανεξαρτήτως του τζίρου τους, χωρίς κριτήρια, κύριε Παπά, αυτή η ενίσχυση θα γίνει οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν ήταν κλειστές, αν ήταν ανοιχτές, αν έπεσε ο τζίρος τους 80% ή 50% ή 20%. Ήδη η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει πληττόμενους σχεδόν όλους τους κλάδους, το 87% από αυτό. Και βεβαίως ένα τέτοιο μέτρο παίρνει σχεδόν οριζόντια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, Οι επιχειρήσεις λοιπόν που πλήττονται θα πρέπει να πάρουν, να ενισχυθούν με ένα τέτοιο ποσό, με ένα πλαφόν 100.000 ευρώ. Αυτό είπαμε, είναι ένα απλό μέτρο. Δεν λέμε να πάρουν στην τσέπη λεφτά και να πάνε διακοπές σε κάποιον εξωτικό προορισμό με τον αγαπημένο τους ή την αγαπημένη τους, οι άνθρωποι που έχουν επιχείρηση. Λέμε ότι αυτά τα λεφτά μπορούν να κλειστούν σε ένα λογαριασμό και από αυτόν οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν προμηθευτές, το λογαριασμό της ΔΕΗ, τις δόσεις ενδεχομένως στην εφορία, τις δόσεις στις τράπεζες. Αντιλαμβάνομαι. Κάποιες επιχειρήσεις όμως, κύριε Παπά, λειτουργήσαν. Δεν είχαν πτώση του τζίρου τους και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις σημείωσαν και αρκετά αύξηση των εσόδων τους. Και αυτές τις επιχειρήσεις εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενταχθούν? Σας είπα, κυρία Γαλανού, μιλάμε για τις πληττόμενες. Οι οποίες θα οριστούν. Έχει γίνει μια δουλειά, έχουν οριστεί πληττόμενες επιχειρήσεις, έχουν μπει στα διάφορα προγράμματα τα οποία έχει ξεδιπλώσει η κυβέρνηση, τα οποία είναι απολύτως ανεπαρκή και στη λάθος κατεύθυνση. Και λέμε ότι για τις πληττόμενες επιχειρήσεις είναι ένα πάρα πολύ απλό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο θα έχει μια εκροή του ύψους των 3 δις αρχικά. Πολλά από αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στα δημόσια ταμεία. Διότι σας εξηγώ, δεν είναι χρήματα τα οποία εμείς εισηγούμαστε, ούτε οι επιχειρηματίες οι ίδιοι το θέλουν να τα βάλουν στην τσέπη και να τα ενθυλακώσουν και να τα κρατήσουν για το μέλλον ή να τα ξοδέψουν σε κάποιες πολυτελείς διακοπές. Τίποτα τέτοιο. Λέμε ότι πρέπει να κινηθούμε με τη βασική εξής αρχή.
οι επιχειρήσεις μας να μην συσσωρεύσουν χρέη λόγω του διοικητικού κλεισίματος της οικονομίας. Λέτε πάντως, κύριε Παπά, 2.000 ευρώ ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Λέτε 3.000... Αναεργαζόμενο. Αναεργαζόμενο. Λέτε, νομίζω, έως 3.200, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εισόδημα έκτακτης ανάγκης για τα νοικοκυριά για ένα τετράμινο. Για 2.200.000 Έλληνες. Μιλάτε για πρόγραμμα τουρισμού, το οποίο θα τονώσει και την τουριστική σεζόν και θα ενισχύσει και 3 εκατομμύρια ασθενέστερους πολίτες να κάνουν διακοπές. Όλα αυτά συγκροτούν ένα μεγάλο ποσό σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Και ακόμα και αν υπάρχουν τα 13,4 δις, το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αν χρειαστούν κι άλλα στην πορεία, αν η ύφεση φάνει βαθύτερη. Είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι πρέπει να έχουμε εφεδρίες από το φθινόπωρο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χρειαστούν και άλλα άμα μείνουμε στη γραμμή της αδράνειας που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Θα χρειαστούν πολύ περισσότερα για επιδόματα ενεργείας, για κοινωνικά εισοδήματα αλληλεγγύης, για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις ώστε να επανεκκινήσει η οικονομική μηχανή. Εάν έχουμε μεγάλη βήθηση λόγω της αδράνειας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ περισσότερα χρήματα θα δαπανηθούν. Η δική μας η πρόταση έχει την εξής λογική. Να μην σταματήσει κατά το δυνατόν η κυκλοφορία του χρήματος και ο κύκλος των πληρωμών. Μάλιστα. Να μην συσσωρεύσουν χρέη οι επιχειρήσεις δύο και βεβαίως να μην δημιουργηθούν και τρύπες. Δώσατε σήμερα περισσότερες εξηγήσεις για ένα θέμα το οποίο είχατε σηκώσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το περίφημο μαξιλάρι. Αναφερθήκε σήμερα ο κ. Τσίπρας στο ζήτημα αυτό. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί, εκτιμάται η χώρα μας να διεκδικήσει περισσότερα? Βεβαίως και πρέπει να διεκδικήσει, ξεκινάω από το δεύτερο, η χώρα μας περισσότερα. Θέλουμε να δούμε τη χώρα μας να είναι στην αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων. Καλωσορίζουμε την ντροπαλή μετακίνηση προς τη γραμμή αμοιβαιοποίησης των χρεών και των απευθείας δαπανών. Είναι σωστό, αυτό πρέπει να λέει η Ελλάδα. Αυτή είναι μια σωστή ευρωπαϊκή θέση και θα θέλαμε να δούμε την κυβέρνηση. Βγήκε ο κύριος Σόιμπλε σήμερα, κύριε Παπά, και είπε μάλιστα ότι έτσι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να υπάρξει αμοιβαιότητα στην Ευρώπη. Τα και ύστερα ότι του κόσμου. Ο ίδιος το πρότεινε στον κύριο Μακρόν και στην κυρία Μέρκελ. Αυτό το λες και λίγο αναπάντεχο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως σαφές ότι για το μέλλον της Ευρώπης αυτό είναι το απαραίτητο εργαλείο. Αυτό το εργαλείο θα ξεκινήσει από το 2021 και μετά. Θέλω να πω ότι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να μπει ένα φρένο στην βαθιά ύφεση. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να αποτραπεί ο κύκλος των χρεοκοπιών. Άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη πριν από λίγο σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Του είπε η δημοσιογράφος ότι 25% των επιχειρήσεων της εστίασης δεν θα ανοίξει. Mm-hmm. Το αποδέχτηκε ως τετελεσμένο, χωρίς να θεωρεί ότι ο ίδιος πρέπει να κάνει τίποτα, και είπε δεν πειράζει, τα 3/4 θα ανοίξουν, και παρόλο που θα ανοίξουν και με το μισό ή το 60% του προσωπικού τους, είμαστε καλά. Έχουμε καταλάβει γιατί μιλάμε. Στην εστίαση δουλεύουν αυτή τη στιγμή, να ολοκληρώσω μια στιγμή. Mm-hmm. Στην εστίαση δουλεύουν αυτή τη στιγμή 340.000 άτομα. Και λέμε ελαφρά την καρδία ότι περίπου 150.000 από αυτά δεν θα πάνε στη δουλειά τους. Και ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει, δεν χρειάζεται, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει κάτι. Δεν έχει καμία αίσθηση του επίγοντος. Κύριε Υπουργέ. Απλά λέει, τι να κάνουμε, θα κλείσει και το 1/4 των επιχειρήσεων εστίασης. Να πάρει η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, φτηνό κορονοδάνειο από τον ESM, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Τουρνάρας είπε σήμερα να πάρουμε, νομίζω. Ο κύριος Τουρνάρας είναι φανατικός του ESM. Κύριε Παπά, εφόσον διεκδικούμε να πάρουμε τα περισσότερα που μπορούμε από την Ευρώπη, ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το εργαλείο. Εάν ερχόταν η κυρία Λιβαδάρη και σας έλεγε ότι θα σας δανείσει 10.000 ευρώ, αλλά θα σας δέσει και τα δύο χέρια πιστάγκωνα, πιστεύω ότι θα το αρνιόσασταν. Ο ESM έχει καταστατικό. Κύριε Παπά, ο κύριος Τουρνάρας είπε σήμερα ότι το δάνειο, από τον ακούσατε, από τον ESM δεν συνιστά μνημονιακή υποχρέωση, ότι είναι ευνοϊκό και ότι πρέπει η κυβέρνηση να πάει στην πιστοληπτική γραμμή. Περιμένω να το ακούσω αυτό, διότι ο ESM έχει καταστατικό και για να πάρεις λεφτά από τον ESM πρέπει να υποβάλεις πρόβλημα. Και η Κύπρος, κύριε Παπά, έχει αποδείξει ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, μπορεί να διαχειρίζεται τα δημόσια οικονομικά της χωρίς ταμπού και να βγαίνει από τα διέξοδα λίγο πιο γρήγορα από εμάς. Η Κύπρος, κυρία Γαλανού, έκανε κούρεμα καταθέσεων. Δεν ξέρω, εισηγείται κανένα τίποτα τέτοιο στην Ελλάδα? Έτσι συγκρίνεται δύο πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό λέω. Έχει σχέση, διότι η Κύπρος επέλεξε να ακολουθήσει μια άλλη.
άλλη οδό από αυτή που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα. Θεωρείτε λάθος, δηλαδή, να θα μας απαντήσετε την λίγο θέως. Θεωρείτε σας λέω, θεωρείτε ότι λάθος. ο ESM και οι επιστολιτικές γραμμές σημαίνει μνημόνια. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε αναπτυξιακά εργαλεία. Και τέτοια πράγματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Η Ευρώπη έχει κάνει πολλά βήματα πίσω στους αυστηρούς κανόνες που εφάρμοζε μέχρι στιγμής και οι φανατικοί των μνημονίων πρέπει λίγο να χαλαρώσουν. Διότι οι συνταγές τους εφαρμόστηκαν και μας φτάσανε στο χείλος της χρεοκοπίας και της καταστροφής. Μνημόνια εφαρμόσατε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά. Κυρία Γαλανού, εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αλλά το εφαρμόσατε στην ιστορία των μνημονίων. Όχι, μισό λεπτό θα το πω αυτό. Εμείς 15-19. Για λόγους χρόνου, λοιπόν, και εγώ θα πω 15-19, αυξήσαμε την απασχόληση παραπάνω από 400.000 θέσεις εργασίας. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως εκ. Και την προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων και την προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων από το 50% στο 100% και αυξήσατε και το ΦΠΑ στην εστίαση που σήμερα ζητάτε να πάει στο 6% στο 24%. Κυρία Γαλανού, πήραμε μέτρα τα οποία δεν θέλαμε, αλλά δεν πήγανε σε μίζα και σε διαφορά. Πήγανε σε ένα μαξιλάρι το οποίο αυτή τη στιγμή καθόμαστε και το βλέπουμε και το κλωσάμε. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη η συζήτηση, θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Είναι πάρα πολύ απλή συζήτηση, να με συγχωρείτε. Εδώ πέρα, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, μια κυβέρνηση ολοκληρώνει τη θητεία της και αφήνει τζάμι τα δημόσια οικονομικά και πουγγεί στην άκρη. Και αυτό το πράγμα, αντί να γίνει όπλο και να αποφύγουμε την ύφεση, καταφέραμε να τα πάμε καλά με τον κορονοϊό. Η Νικόλη θα σας πει λίγο περισσότερο τι περιλαμβάνει το σουγγί στην άκρη. Και σε να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μια άλλη εκπομπή θα συζητήσουμε και την ιστορία θα κάνουμε την ανάλυση περί μνημονίων. Έτσι, να λήξει και η καραντίνα. Ενδελεχή συζήτηση για το τι έγινε. Να λήξουν και τα μέτρα οριστικά να σας δούμε από κοντά. Έτσι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Εδώ σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε εδώ. Γεια σας.